Έχω κοντά μου τη Δώρα Οικονομίδου, η οποία θα μας εξηγήσει την σημασία της αισθητηριακής αντίληψης στο παιχνίδι για τα παιδιά προσχολικής και όχι μόνο ηλικίας, πάνω στην οποία έχει βασίσει τη μαγική σκάλα την οποία τρέχει, τη δημιούργησε, τη μεγάλωσε σε το παιδί της. Και θέλαμε να μιλήσουμε για δημιουργική απασχόληση για παιδιά στο σπίτι αυτή τη φορά, και νομίζω ότι αυτή είναι η καινοτομία που εισάγεις, δηλαδή στο σπίτι πώς. Καλησπέρα, Δώρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καταρχήν, η μαγική σκάλα δημιουργήθηκε από την αγάπη που έχω στα παιδιά και στην τέχνη. Στόχος της δημιουργικής σκάλας είναι η απασχόληση των παιδιών στο χώρο τους με δραστηριότητες όπως χειροτεχνία, ζωγραφική, κόσμημα, κατασκευές μικροκληπτικής με πυλό, ανάλογα βέβαια με την ηλικία τους και τις δυνατότητές τους. Δηλαδή εκεί που μία μαμά θα ήθελε να απασχολήσει το μωρό της και θα προσλάμβανε, ας το πούμε, μία παιδαγωγό ή μία νταντά ή οτιδήποτε, ή κάπως με κάποιο τρόπο θα θέλει να περάσει χρόνο το μωρό ή το παιδάκι, εσύ έρχεσαι και προσφέρεις και τις υπηρεσίες σου που έχουν να κάνουν με παιχνίδι πια. Όχι απλό παιχνίδι, ναι, όπως το λέμε. Η νταντά υπολογίζει η μαμά ότι αφήνει το παιδάκι και φεύγει. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Ωραία, να καταλάβουμε τις διαφορές λοιπόν. Βλέπουμε και δίνουμε από τη δουλειά και από τα παιχνίδια που κατά καιρούς εφαρμόζονται στο σπίτι. Η μαγική σκάλα λοιπόν, για τη μαγική σκάλα, η δημιουργική απασχόληση είναι... Για τη μαγική σκάλα είναι το αισθητηριακό παιχνίδι που γίνεται χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του παιδιού, βοηθώντας το παιδί να αναπτύξει την σκέψη και τη δημιουργικότητα. Δίνει βάση και ρεθίζει τη λεπτή κίνηση των χεριών, την αντίληψη των χρωμάτων και των σχημάτων. Και για τη μαγική σκάλα φυσικά μια συνεδρία δεν είναι απλά ένα στήρο μάθημα. Θέλουμε να είναι μια εμπειρία που θα βιώσει το παιδί μαζί, που θα βιώσει το παιδί πιο όμορφα. Δηλαδή, ακόμα και από ένα βασιλικό που θα έχουμε και θα τον μυρίσουμε, θα κόψουμε ένα κλαδί και θα το κάνουμε πινέλο. Είναι κάτι παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπορεί στη διάρκεια μιας συνεδρίας να διαβάσουμε ένα παιδικό παραμύθι και συγχρόνως να κατασκευάζουμε ή να ζωγραφίζουμε ένα... να κάνουμε μια χειροτεχνία ή να ζωγραφίζουμε κάτι που αφορά, ναι, στο παραμύθι. Ή ας πούμε να μιλάς για τα φυτά και αντίστοιχα να έχεις και τα 5 λουλούδια για τα οποία μιλάς και να τα μυρίζεις. Πολύ ωραία. Πρέπει να του γίνεται βίωμα αυτό που κάνουμε. Δεν είναι απλά ένα μάθημα καλλιτεχνικών. Ναι. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την ποικιλία την ποικιλότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε. Φυσικά. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε από υλικά ζαχαροπλαστικής, μαγειρικής. Υπάρχει ποικιλότητα, όχι μόνο τα κλασικά υλικά χειροτεχνίας. Σκέφτομαι πόσες υπέροχες εμπειρίες θα είχαν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες με τα μωρά τους και τα παιδάκια τους σε περίπτωση που είχαν περισσότερο χρόνο ή όταν θα βρίσκονταν εκεί θα είχαν το μυαλό τους για να τα κάνουν. Και πόσες διαφορετικές, αν ρε παιδί μου κατεβάζεις το μυαλό σου εκείνη την ώρα. Όταν υπάρχει διάθεση. Ναι, μα όταν υπάρχει διάθεση. Έτσι είναι. Αλλά πού να σε αφήσουν τα προβλήματα. Έτσι είναι. Και η καθημερινότητα. Και σίγουρα έχει σημασία που το τι γίνεται στο σπίτι. Uh-huh. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά, αυτό βοηθά τα παιδιά να απελευθερωθούν. Νιώθουν οικεία που είναι στο σπίτι τους. Δεν έχουν να κάνουν με ένα... Καλά, και η εκπαίδευση βέβαια, ακόμη και όταν είναι προσχολική, είναι απαραίτητη με κάποιο τρόπο. Όχι με κάποιο τρόπο, με απόλυτο τρόπο. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και πράγματα που δεν θα τα μάθεις με τον ίδιο τρόπο. Βλέπουμε πολλά παιδιά στις μέρες μας που δεν πηγαίνουν παιδικό σταθμό, και ειδικά τα μικρότερα, που δεν πηγαίνουν στο... Μένουν στο σπίτι με τη μαμά ή με τη γιαγιά και τον παππού. Ναι, γιατί φοβούνται οι μαμάδες τις ιώσεις που... Περνάνε τα παιδιά τον πρώτο χρόνο στον παιδικό σταθμό, οπότε συμμικίνονται. Επίσης, πολλοί γονείς από επιλογή δεν θέλουν να κάνουν μια επιπλέον δραστηριότητα έξω. Επιλέγουν να κάνουν το κολυμπητήριο ή το ποδόσφαιρο για τα παιδιά, για τα αγόρια, εκτός σπιτιού. Και θέλουν και μια δραστηριότητα για μέσα στο σπίτι, γιατί
φοβούνται και τις ιώσεις, πολλοί φοβούνται, δεν θέλουν να έχουν ένα επιπλέον δρομολόγιο εκτός σπιτιού. Δεν θυμάμαι αν η δικιά μας η γενιά πήγαινε παιδικό σταθμό ή πήγαινε κατευθείαν στα νήπια. Έχω την εντύπωση τότε δεν εφαρμόζονταν η λογική. Κατά βάση πήγαιναν κατευθείαν στον ήπιο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ας μιλήσει κανένα παιδί του 70 φεύγα και έξω τι κάνετε και δεν μιλάτε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει, παρακολουθούμε. Και υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών ναι. που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι για λόγους υγείας. Βεβαίως, φυσικά και πάντα το ξεχνάμε αυτό. Εκεί η δημιουργική απασχόληση έχει εξέχοντα ρόλο και στην ψυχολογία του παιδιού. Αποτελέσματα, βέβαια. Ναι, φυσικά. Και καταπληκτικά αποτελέσματα. Βέβαια, εκεί η δημιουργική σκάλα, η μαγική σκάλα, χρειάζεται την καθοδήγηση του εκάστοτε του αντίστοιχου ειδικού. Φυσικά και θέλει και θεράποντα ειδικού. Παρακολούθηση και τα λοιπά. Φυσικά. Αντίστοιχα μπορεί να είναι παιδοορθοπαιδικός, παιδοψυχίατρος, αντίστοιχα. Καλά, απόλυτα κατανοητό. Φυσικά. Ναι, γιατί φυσικά. Για να ναι, πρέπει για να παραμείνει σωστή καθοδήγηση. Ρωτούσα τη Δώρα, τη λέω είσαι εκπαιδευτικός. Μου λέει όχι, καμία σχέση. Έχω ξεκινήσει από αλλού τις σπουδές μου. Θέλεις λοιπόν να μας μιλήσεις για τις σπουδές σου. Ναι, έχω Master of Arts στο Graphic Design της σχολής Βακαλό. Έχω κάνει εικαστικά, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο, ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού φυσικά, βασικό σχέδιο. Έχω ένα μεταπτυχιακό στη μικρογλυπτική και στο κόσμημα. Από πέρυσι κιόλας είμαι συνεργάτης των παιδικών βιβλιοθηκών της Καλαμαριάς, τη Δαΐδιο και την Δανειλίδιο. Είχα δύο τμήματα που κάναμε μικρογλυπτική, πυλό, με παιδάκια ηλικίας 5 και μέχρι 9 ετών. Γενικά η μαγική σκάλα δουλεύει με λίγα παιδιά, γιατί θέλει να δουλεύει αποτελεσματικά. Και όλα αυτά τα κάνει από την αγάπη της για τα παιδάκια. Γιατί διαφορετικά, καλό και το μάστερ στη μικρογλυπτική, αλλά αν δεν το έχει το θέμα, δύσκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ.